Ο στόχος της ομάδας είναι η νέα διοίκηση που απαρτίζεται από 9 άτομα νεαρής ηλικίας. Είναι να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, να το ευχαριστούνται, να είναι εντάξει, δηλαδή να έχουν τα νερά τους, τα πράγματά τους και η ομάδα η μεγάλη και η μικρή και να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και αφού μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, μετά θα δούμε αν το ευχαριστηθούμε και οι φιλάθλοι, να πάρουμε και αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο, να ανταγωνιστούμε σε άλλες ομάδες. Αλλά η βάση είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Να κάνουμε αθλητισμό, να φύγουμε από αυτό που πήγε τόσα χρόνια, γενικά που υπάρχει στο τοπικό και στο γενικό αθλητισμό, να το δούμε όσο πιο επαγγελματικά γίνεται. Αυτό, τίποτα άλλο. Υπάρχει δυνατότητα σε εμάς να έχει τα βασικά, να έχει τα μέσα τα βασικά. Δεν υπάρχει. Για να βρει τα βασικά πρέπει να τρέξει όλο το καλοκαίρι που κάνουμε εμείς. Που κάνουμε χωρισπερίδες, που πηγαίνουμε στα πανηγύρια και βάζουμε ένα τραπεζάκι και πουλάμε διαρκεία, μπλουζάκια, αναπτύρες. Γενικά απλά πράγματα. Βάζουμε ένα περίπτωση στην πλατεία, το οποίο καθόμαστε εκεί πέρα, κάνουμε μια παρέα, περνάει ο κόσμος, του λέμε ποιοι είμαστε, να καταλαβαίνει. Και αυτό τρέξιμο θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Να περιμένεις να σε βοηθήσει κάποιος, δεν περιμένεις. Άμα δει το έργο σου, ίσως σε βοηθήσει. Αυτό έτσι το σκεφτόμαστε εμείς. Γιατί βλέπεις και γύρω σου τι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα. Και αν δεν ενεργήσεις να κάνεις κινήσεις, να δουλέψεις, να βάψουμε το κυλικείο, να βάλουμε πλαστικό στον τάπητα που χαλάει, να κουρέψεις τα δέντρα, τα πάντα. Να βγάλεις οτιδήποτε δουλειά, οποιοδήποτε. Δεν έχει προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς, ταμείες. Είναι ένα εννιαμελές σύνολο μαζί με τους ποδοσφαιριστές που δουλεύει ο ποδοσφαιριστής, το βλέπεις που τρέχει και δουλεύει, λες να κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει να κάνω. Και το ανάποδο. Έτσι πάει κάπως δουλεύει η ομάδα αυτή τη στιγμή και το μόνο που πρέπει να κρατήσει είναι το κλίμα αυτό το όμορφο. Γιατί άμα φύγει, κίνητρα δύσκολα να βρει για τον αριστεχνικό αθλητισμό. Δεν υπάρχουν ανταμοιβή. Αυτό είναι το σημαντικό νομίζω. Έχουν μπει όπως έχουμε ακούσει νέοι άνθρωποι και στη διοίκηση παντού, στην ομάδα. Και στα δύο συμβούλια, και του κεραδούν της Ακαδημίας και του μεγάλου της Νηξιτίας. Αυτό έχει φέρει έτσι μια απνοή, έχουν δει αλλιώς τα πράγματα. Είναι καινούργια άτομα, δεν έχουν μεγάλη ιδέα από το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάνε, είναι ο φίλος τους, εμένα οι φίλοι μου παίζουν, τα παιδιά τους, δηλαδή έχουμε 6 γυναίκες στο συμβούλιο του κεραυνού. Πολύ σημαντικό να είσαι 6 γυναίκες, οι οποίες ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, όχι να τα κάνουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, να είναι υγιείς, να τους ευχαριστούνται, να το περνάνε καλά, ευχάριστες στιγμές. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα να διεκδικήσεις τίτλους, να διεκδικήσεις πρωταθλήματα, αυτό έρχεται και το κυνηγάς. Δεν είναι αυτό ο σκοπός και άμα δεν γίνει, καταστραφήκαν όλα, γιατί αυτό γίνεται κάθε 2 χρόνια. Δημιουργούμε εντυπώσεις, δημιουργούμε κλίμα, πάμε για κάτι μεγάλο, δεν το πατυχαίνουμε και μετά καταστρέφονται όλα. Εμείς κάνουμε βήμα-βήμα, σκαλί. Και άμα θα φύγουμε από εδώ πέρα που θα φύγουμε, όλοι οι πειραστικοί είμαστε, θα έχουμε κάνει το κάτι της. Αυτό.